Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα. Αριστίδης ή Άρης? Όποιος βολεύει, προτιμώ το Άρης. Το Άρης, παίζει και σήμερα ο Άρης, ξέρεις? Ναι, ναι, εννοείται. Είσαι και Άρης? Τον υποστηρίζουμε, τι να κάνουμε. Τον υποστηρίζει λόγω ονόματος. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Παρακαλώ. Και ο ΠΑΟΚ όμως παίζει σήμερα. Και ο ΠΑΟΚ, καλύπτει ναι. Και στον ΠΑΟΚ. Εσύ φαντάζομαι λόγω ονόματος, ρε παιδί μου, πώς να ξεφύγεις κιόλας. Είναι κατάρα μου. Ναι, είναι ο... κατάρα μου. Άρη, πόσο χρονών είσαι? Τον Αύγουστο γίνομαι 22. Είσαι 22 να χρονών. Τα χιλιάσεις. Να τα χιλιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασες από μικρός βιβλία? Όχι. Ο κόσμος του βιβλίου έγινε για μένα πολύ ενδιαφέρον και άνοιξε τα μάτια μου όταν άρχισα να γράφω. Και μόλις τελείωσα. Ειδικά μόλις τελείωσα, άρχισα να διαβάζω αρκετά βιβλία. Και πώς σου ήρθε η ιδέα, η έμπνευση, το κίνητρο να γράψεις ένα βιβλίο σε τόσο μικρή ηλικία? Καταρχάς, η έμπνευση μου ήρθε από μια ταινία. Ναι. Την είδα πριν δύο χρόνια, το American Psycho. Mm-hmm. Όταν ο Βολοφόνος έβαλε κλασική μουσική, εκεί πέρα κάπως μου ήρθε η έμπνευση. Εκεί πέρα είπα, γιατί να μην το δοκιμάσω. Και από μικρός μ' άρεσε σκαρώνει ιστορίες, οπότε γιατί όχι. Άρα είχες και ένα ταλέντο στο λόγο, γιατί το να άλλο να σου έρθει μια ιδέα σαν ιστορία και άλλο να την καταγράψεις και ως πλοκή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα ιδιαίτερο ταλέντο σε αυτό, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Mm-hmm. Και άρχισες λοιπόν να πούμε λίγο, να μας πεις λίγο την ιστορία του μυθιστορήματος, του βιβλίου, για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιον Μπετόβεν μιλάμε. Μάλιστα. Ο Μπετόβεν είναι ένας έτσι κι αλλιώς. Εμπλέκεται στο βιβλίο μας. Ναι, πώς εμπλέκεται. Στη μουσική του. Ένας αστυνομικός στον Καναδά πριν το 1990, προσπαθώντας να κυνηγήσει έναν έμπορο ναρκωτικών, πέσει στην παγίδα του. Και αντί να καταφέρει να τον στείλει στη φυλακή, ο έμπορος καταφέρει να τον υποβάλλει στο μεγαλύτερο βασανιστήριο για έναν αστυνομικό στη φυλάκησή του. Φυλακείται για 10 χρόνια. Ο αστυνομικός. Μάλιστα. Εκεί πέρα υπομένει πολλά βασανιστήρια από τους συγκρατουμενούς του λόγω του επαγγελματός του. Ώσπου ένα χρόνο μετά μαθαίνει την αλήθεια από τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Αποφάσισε να το αποκαλύψει. Και έτσι, συνεργασία με έναν συγκρατούμενό του, ο οποίος ήταν γνωστός του από την φοιτητία του αστυνομικός. Mm-hmm. Καταρχήν να αποβράσει τη φυλακή. Μάλιστα. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, τι κάνει? Καταρχάς κρύβεται. Mm-hmm. Κρύβεται για χρόνια μέχρι να σχεδιάσει το σχέδιό του. Δηλαδή να εξοντώσει όλους αυτούς την εκδίκησή του. Ακριβώς, την εκδίκησή του. Και ο Μπετόβεν πού κολλάει? Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρω λίγο στο βιβλίο. Ναι. Ευκαιμένα, καθώς θέλω να το αναφέρω σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα αποτείλει συνέχεια αυτού. Mm-hmm. Κάνεις σχέδια και για το επόμενο. Ακριβώς. Πώς ήταν η διαδρομή από το να συλλάβεις την ιδέα να γράψεις ένα βιβλίο, μέχρι να δεις ότι αυτή η ιδέα σου παίρνει σάρκα και οστά? Δηλαδή γίνεται δύσκολο. Βιβλίο. Πολύ δύσκολο, ειδικά στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καθώς οι ιδέες μου άλλαζαν κάθε μέρα που έγραφα, έλεγα αυτό δεν ταιριάζει εδώ πέρα, οπότε να το αλλάξω. Μετά είδα ότι ταιριάζει όμως. Οπότε μέχρι να φτάσω τουλάχιστον στις 100 σελίδες, το μυαλό μου ήταν λαδύνητος. Δεν ήξερα αν αυτό θα πετύχει, αν έχουν νόημα αυτά που γράφω. Μετά από ένα σημείο, όταν έφτιαξα το βασικό κορμό, όλα ήταν πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα. Σε ποιον το έδειξες τον βασικό κορμό για να σου πει τη γνώμη του, την άποψή του? Κάπου θα το έδειξες, κάπου θα το μοιράστηκες? Όταν τελείωσα, καταρχάς άρχισα να το στέλνω από τις εκδοτικές. Δεν ήθελα τη γνώμη κάποιου. Α, δεν ήθελες? Όχι, δεν μπορούσα να ακούσω τη γνώμη κάποιου άλλου. Γιατί? Γιατί φοβόμουν την απόρρευση. Φοβόμουν να με πούνε. Ναι. Και άρχισα να το στέλνεις σε εκδοτικούς οίκους. Από όλο το καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβριο περίπου. Mm-hmm. Όπου συμφώνησα με την εκδοτική που είμαι, σε εκδόσεις ελκυστής. Mm-hmm. Φαντάζομαι όταν σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν ότι θα το εκδώσουμε, τι χαρά και τι πάρτι έκανες? Εννοείται. Και κυρίως γιατί ήταν συγκεκριμένες εκδόσεις, τις γνώριζα.
Mm-hmm. Τόσους μήνες έμαθα αρκετά για τις εκδοτικές και ήταν ένα γνωστό όνομα στον χώρο των εκδόσεων, στη Θεσσαλονίκη ειδικά. Mm-hmm. Οπότε χάρηκα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις, Άρη, μέσα από αυτό το βιβλίο στους αναγνώστες? Ελπίζω αναγνώστης μέσω της ανάγνωσης του βιβλίου μου να μάθει τα όρια του, να μάθει το χειρότερο του αυτό και να έρθει θέση πρωταγωνιστή, να σκεφτεί τι θα έκανε στη θέση του. Mm-hmm. Πάντως, ρε παιδί μου, για το νεαρό της ηλικίας σου, είναι λίγο αιμοβόρικο όλο το story. Έχει σίγουρα suspense, έχει αγωνία, αλλά εντάξει, εσάς τα αγόρια αρέσουν και αυτές οι ιστορίες. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Πάντως, ναι, για πες. Εντάξει, το να γράψεις το νομικό είναι κάτι αρκετά δύσκολο, όποια ηλικία και να είσαι. Αλλά το μόνο με στεναχωρεί είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να γράψω κάποιο άλλο είδος βιβλίου. Δυσκολεύουν πάρα πολύ. Μόνο σε αυτό το είδος μπορώ κάπως να εκτονώσω την έμπνευσή μου. Έχεις κάποιον συγγραφέα ως πρότυπο? Θα μπορούσα να πω τον Dan Brown, ο οποίος είναι κορυφαίος στο είδος του. Mm-hmm. Αυτός μπορώ να πω ότι είναι πρότυπό μου. Φαντάζομαι ότι έχεις διαβάσει πλέον πολλά βιβλία, Άρη. Α, ναι, άρχισα να ασχολούμαι τον τελευταίο χρόνο. Εντάξει, δεν συγκρίνω με άλλους πιο μανιακούς συγγραφείς, μανιακούς αναγνώστες που mm-hmm. έχουν διαβάσει πολλά βιβλία. Αλλά ναι, πιστεύω ότι έχω κάνει μια καλή αρχή. Mm-hmm. Σπουδάζεις? Σπουδάζω στη Φλόρινα, στο παιδαγωγικό Φλόρινας. Α, μάλιστα. Οπότε είσαι, ρε παιδί μου, και μέσα στο λόγο. Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι έπαιξε τόσο ρόλο αυτό. Δηλαδή η έμπνευση είναι κάτι που υπάρχει στον άνθρωπο ανέκαθεν. Δεν παίζει ρόλο να μπορεί να μιλήσει σωστά ή να γράψει σωστά. Συμφωνούμε, αλλά το να αυτό που έχει στο μυαλό σου να το αποτυπώσει και να το καταγράψει και να γίνει κατανοητό και να έχει μία αρχή, μέση και τέλος, αυτό το μαθαίνουμε και σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δηλαδή και έμφυτο να το έχουμε. Ούτως ή άλλως γίνονται και σεμινάρια γραφής, δημιουργικής γραφής, που σου ξεκλειδώνουν κάποια μικρά θέματα που μπορεί να παρουσιάζει η γραφή σου, όχι η δικιά σου, η δικιά μου, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, του καθενός. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Ναι. Σίγουρα, όπως σεμινάρια, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Ναι. Ναι. Σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σου τώρα που θα είναι σε αυτό το κλίμα. Ναι, είναι η συνέχεια του υπόθεση Μπετόβεν. Θες να μας κρατάς σε αγωνία μέσα από τις σελίδες των βιβλίων σου, ε? Ναι, ναι. είναι κάτι που προσπαθώ να το πετύχω. Ναι. Να το κάνεις σε συνέχειες, ας πούμε. Ναι, θέλω να κάνω και τη συνέχεια του βιβλίου. Mm-hmm. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς το καλοκαίρι θα διαβάσουμε υπόθεση Μπετόβεν. Ελπίζω σας αρέσει. Ναι, θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε αν μας άρεσε ή όχι, αλλά και μόνο που ξέρουμε ότι ο συγγραφέας είναι ένα παιδί 22 ετών, πραγματικά θα μας αρέσει σίγουρα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και μακάρι να έχεις έτσι πάντα δημιουργική συνέχεια στη ζωή σου και σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου. Και σας. Γεια σου.